σε μια πολύ όμορφη βραδιά, σε ένα θέατρο κόσμημα για την περιοχή μας, με παρσέλινο, εμείς αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το έργο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι γράφουν και με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε από τη μια μέρα στην άλλη ποιητές. Θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να βγουν προς την τοπική κοινωνία και αντίστοιχες δραστηριότητες θα κάνουμε και σε άλλους τομείς της τέχνης. Εγώ, για να μην σας κουράσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα όλους αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα, και είναι 50 τον αριθμό. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που θα μας παρουσιάσουν την πολύ όμορφη βραδιά όπως θα διαπιστώσετε, δηλαδή τον Δημήτρη τον Δακτυλά και την Κατερίνα την Αντωνακάκη που θα διαβάσουν τα κείμενα, τη Φρόσο τη Γαρδικλή που θα τραγουδήσει και τον Δημήτρη τον Σκούλτσο που θα παίξει τη μουσική. Να ευχαριστήσω ακόμα την Επιτροπή η οποία δούλεψε πάρα πολύ προκειμένου να αξιολογήσει τα κείμενα και να καταλήξει σε αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα είναι κατώτερα ή απορρίπτονται. Άλλωστε η όλη δράση δεν είχε χαρακτήρα διαγωνιστικό και αυτή η Επιτροπή είναι η κυρία Σταυρακοπούλου, συγγραφέας, λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης ο Αντωνίου, δάσκαλος, υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Θοδωρής ο Αντρώνης, δάσκαλος. Όλοι τους έγκριτοι λογοτέχνες και συμπολίτες μας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Αλώνη, που έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει προκειμένου να μας βοηθήσει για να παρουσιάσουμε αυτή τη βραδιά. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Λιάπη και τον Γιώργο τον Τριανταφύλου που είναι οι πρωτεργάτες αυτής όλης της υπόθεσης εδώ με το Θέατρο Αλώνη, και να καλέσω τον Δήμαρχο Μιλεών τον κύριο Αρέθα να πει δύο κουβέντες και στη συνέχεια τον Αντώνη τον Αντωνίου εκ μέρους της Επιτροπής να πει δύο πράγματα για τη διαδικασία που ακολούθησαν. Να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της ΕΚΠΟΡ, αγαπητέ φίλε Παντελή που είχαμε συνεργασία και πολλά χρόνια πριν, εκπρόσωποι της Νομαρχίας, κυρίως των πολιτιστικών συλλόγων και των κορυφαίων ανθρώπων της παράδοσης, τον Κώστα τον Λιάπη, τον κύριο Τριανταφύλου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι βρίσκομαι σε μία πρωτόγνωρη εκδήλωση να βοηθήσουμε νέους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με την ποιήση και τους δίνεται ευκαιρία σε ένα μέρος το οποίο συνάδει νομίζω με το αντικείμενο που θα έχουμε απόψε, στο παλιό Αλώνη, το οποίο μετατράπηκε σε μια ωραιότατη θεατρική. Περιμένοντας άλλωστε και την μεγάλη προσκεκλημένη, τη Ελλάνα, όπως η Σαπφό την ονομάζει, και νομίζω ότι σε αυτή την ποιήτρια ίσως θα ήταν αφιερωμένη αυτή εδώ η βραδιά, μοναδική και μεγάλη. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι σεβαστήκαμε απόλυτα τα κείμενα, ότι προσπαθήσαμε να κρίνουμε και να δώσουμε στους φίλους που έστειλαν τα κείμενά τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μία πλευρά του εαυτού τους έτσι ολόφωτη όπως είναι και η σημερινή σελήνη. Για κάποιους ο δρόμος είναι μακρύς, για κάποιους άλλους ίσως είναι συντομότερος. Πάντως αυτό που αξίζει και πρέπει να πω είναι ότι χρειάζεται δουλειά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Σταματώ εδώ. Το λόγο έχει πλέον η ποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλά να περάσετε. Χαρώ πως σε αυτούς που συμμετείχαν πρέπει να πω πως οι ίδιοι θα χρηστούν ποιητές μέσα από την ποίηση. Μέσα από το καμίνι τους, μέσα από την προσωπική τους δουλειά. Και σε αυτό το ταξίδι
Εμείς τους ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδοι για την Ιθάκη της ποιήσης. Όμως, έχει πανσέλινο απόψη και είναι ωραία. Και είναι αλλιώτικη η σιωπή, χωρίς παρέα, λέει η Χαρούλα Αλεξίου στο γνωστό της τραγούδι και στους στίχους της. Και αμέσως τώρα θα το ακούσετε από τη Φρόσο τη Γαρδιτή που θα αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι της σημερινής βραδιάς. Ευχαριστούμε. Διονυσίου. Γνωριμία. Μου επιτρέπετε να συστηθούμε? Κοιταχθήκαμε. Τίποτε δεν μας ένωνε. Τίποτε δεν μας χώριζε. Κοιταχθήκαμε αδιάφορα. Κοιταχθήκαμε με ενδιαφέρον. Ψάξαμε να βρούμε το μυστικό της ξεχασμένης ηλικίας μας. Ψάξαμε να βρούμε το μυστικό της μακρινής καταγωγής μας. Και όλα αυτά ήταν οι στιγμές που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το παρόν. Και όλα αυτά, όταν δεν υπήρχε χώρος για άλλες εποχές. Γρήγορα, απλώθηκαν όλα στο τραπέζι της περιέργειας. Διαλέξαμε ό,τι θέλαμε. Ανοίξαμε τους φεγγίτες να φύγουν δύο χαμόγελα. Δώσαμε τα χέρια, όπως επιβάλλουν οι κανόνες καλής συμπεριφοράς. Αριστερής σκηνάς. Εικονική πραγματικότητα. Σαν τον χάκερ ζητούσα για να βρω τα κλειδιά σου. Στην καρδιά σου ποθούσα να με δεις βασιλιά. Και μια νύχτα σαν ψέμα, με ένα κλικ στα χαμένα, ζωντανίδα εσένα στην οθόνη μπροστά. Τώρα πόντο-πόντο σκανάρω τις γραμμές του κορμιού σου. Στις πλαγιές σου σερφάρω με φιλιά ρουφιχτά. Πώς παράζεις γλυκιά μου όταν έντερ πατάω και στη μνήμη περνάω τη ζωή στη χαρά. Γι' αυτό κάθε μέρα θα φτάνω στο δικό σου το site με πολλά γιγαμπάιτ να σου λέω σ' αγαπώ. Όρκο κάνω καλή μου, στο web δεν σ' αφήνω άλλος χάκερ ταμένος να σου βάλει ιό. Μπράβο. Πάνω
γύρνα σαν ασθενό. Πάλι να μου γελάς, μια ζωή να μιλάς και εγώ να σωπαίνω. Τι ωραίες στιγμές να σε βλέπω ξανά στα δυο σπίτι να μπαίνεις. Κι όταν χαμογελάς, λίγα να μου ζητάς και πολλά να μου παίρνεις. Στο ίδιο χρώμα, γκρίζα πάντα.